ό,τι και αν κάνετε σήμερα Παρασκευή, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να προετοιμάζεστε για ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Αν όχι, δεν πειράζει, γιατί και εγώ εδώ θα μείνω, οπότε συμπάσχουμε. Πάμε λοιπόν, Ελληνάκι μου αγαπημένο, να δούμε τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα με το δίκτυο ακτινοβολίας. Στις 11 η ώρα το πρωί τα πράγματα είναι μια χαρά. Όλα καλά και όλα ωραία. Θες ήμουν μάλλον, ναι, παρέα. Άσχετο, αλλά μου ήρθε τώρα, το έκανα στη χοροδία πάρα πολύ μικρή. Λοιπόν, μια χαρά θα είναι ο δείκτης ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα στις 11 η ώρα το πρωί. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε επί παραδείγματι να πάτε και να αγοράσετε πιπεριές. Γιατί την πιπεριά θα σχολιάσω σήμερα. Πιπεράκι αγαπημένο. Πιπεράκι αγαπημένο μου, καταπληκτικό. Όπου και να το χρησιμοποιήσετε, δίνει γεύση στο φαγητό. Τις γεμίζεις, τις αδειάζεις, τις βάζεις στην κατάψυξη, τις βάζεις στο ψυγείο, τις βάζεις στο φούρνο, τις βάζεις στο τηγάνι. Γενικά την πιπεριά τη βάζεις όπου τη θες. Και στη σάρα μπορώ να σου πω, γιατί γίνεται ψητή. Σ' αρέσει εσύ εκεί. Λοιπόν, επίσης πρέπει να σας πω ότι είναι μια καλή ευκαιρία αύριο να πάτε να ψωνίσετε τα σχολικά είτε των παιδιών σας, διότι ξεκινούν και τα σχολεία από εβδομάδα. Και αυτή τη φωτογραφία, μολυβάκια, χαρτικά, κασετίδες, ωραία πράγματα. Διδανιστήκαμε από το υπέροχο αυτό site designfather.com. Λοιπόν, μιας και που μου το πες Βασίλη, σήμερα θα αφιερώσω το δελτίο ακτινοβολίας μέσα από την καρδιά μου στα κορίτσια, στις γυναίκες όλου του κόσμου. Άρα λοιπόν πάμε να δούμε τι γίνεται με το δίκτυο ή περίοδος ακτινοβολίας στη μια μισή. Σταμάτα εσύ από εδώ. Λοιπόν, τα κορίτσια έχουν δύναμη, Έλληνα μου, το ίδιο και ο καιρός αύριο, αλλά δεν μας δίνει πάρα πολύ τα δόντια του. Στα βόρεια σημεία της χώρας 5,6 ο δείκτης ακτινοβολίας και για να φτάσω λίγο πιο δίπλα στα μέρη μου λοιπόν, κορίτσια μου όμορφα, αγαπημένα κοκετούλες Θεσσαλονικές, μπορείτε να ετοιμαστείτε από σήμερα για την αυριανή βραδινή σας έξοδο, γιατί ως γνωστόν... Κορίτσια όμορφα, να ξενυχτήσετε με ένα μυστικό, να μην τα λέτε όλα, να κρατάτε κάτι για σας. Πάμε παρακάτω στην κεντρική Ελλάδα, από 6 μέχρι και 6 ο δείκτης ακτινοβολίας εκεί. Και εκεί μπορείτε να κάνετε ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας, γιατί ο ήλιος γενικά είναι σύμμαχός μας, κορίτσια. Οπότε δεν έχετε κανένα πρόβλημα. Αν θέλετε να δολοφονήσετε, ας πούμε, κάποιον, κάντε το αύριο. Ε, Βασίλη. Σαν το δολοφόνο, είμαι και εδώ. Αγαπημένα μου Βασίλη, αγαπημένα μου κορίτσια, μια χαρά λοιπόν είναι τα πράγματα. Αν θέλετε να δολοφονήσετε κάποιον, άντρα κατά προτίμηση, κάντε το, καιρός και οι συνθήκες ευνοούν. Να στείλω ιδιαίτερα πολλά φιλιά σήμερα στη Λάρισα, στη φίλη μου την Ανούλα, αλλά και σε όλους τους Λαρισαίους, γιατί τι θέλω. Μ' αρέσει η Λάρισα, ο κάμπος ο αγαπημένος, θα του στείλω ιδιαίτερα φιλιά. Κατεβαίνω λίγο πιο κάτω, στην Πελοπόννησο αλλά και στις Κυκλάδες, 6,8 δείκτης ακτινοβολίας. Και σήμερα, Ελίνα μου, θέλω να κάνουμε μία στάση στις αγαπημένες Σπέτσες. Δεν τις βρήκα. Τι όμορφο μέρος στις Σπέτσες. Τις τελευταίες μέρες που είμαι στην Αθήνα, όλοι μου μιλάνε για αυτό που γίνεται αυτόν τον καιρό στις Σπέτσες, που είναι ο εορτασμός της Αρμάτας. Τι γίνεται λοιπόν, κάθε δεύτερο Σάββατο του Σεπτέμβρη μαζεύονται εκεί όλοι στο λιμάνι των Σπετσών και με θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις γιορτάζουν αυτό το μεγάλο γεγονός. Και εκεί μπορεί να βρεθούν και πάρα πολλοί Αθηναίοι, γίνεται πραγματικά πανικός να πάτε και να το απολαύσετε, γιατί οι Σπέτσες είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό και πολύ όμορφο νησί. Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων αυτών είναι το κάψιμο της Ναυαρχίδας των Τούρκων, που είναι και ένα από τα μεγαλύτερα γεγονότα της Επανάστασης του 1821. Σπέτσες by night έχω! Απ' όλα έχω!
Τι γίνεται εκεί πέρα, καταπληκτικές πέτσες, κάνετε τις βολτίτσες σας το βράδυ, θα αισθανθείτε έτσι πιο όμορφα, πιο καλά. Ωραία πράγματα είναι αυτά. Πάμε λοιπόν πίσω στο χάρτη, καλά να περάσετε όσο θα πάτε. Και εκεί στην Κρήτη απολαύστε τα τελευταία σας μπάνια, γιατί τα είπαμε και τα συμφωνήσαμε, έτσι. Μπορεί να έχουμε ένα δάκρυ, κορίτσια μου, που κυλάει, που τελειώνει το καλοκαιράκι και είναι τα τελευταία μας μπάνια, αλλά τα κοριτσάκια μου δεν θέλουν να κλαίνε ποτέ. Και για όσους σας κάνουν κορίτσια μου να κλαίτε, σας έχω το επόμενο τραγούδι. Να τους το τρίψετε στη μούρη, εδώ θα τους το τρίψω με τη βοήθεια του Βασίλη. Γιατί όταν χαμογελάμε τους πάμε να νεύρα. Γι' αυτό χαμογελάστε, γιατί όσοι έχουν εμάς, μη μασάνε τίποτα. Βασίλη! Γιατί έχω εσένα πλάι μου, έχω εσένα πλάι μου κι όλα τα αντέχω, μη το ξεχνά. Ευχαριστούμε, Ελένη. Έφτασα στο τέλος μου. Χαμόγελα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μέσα από την καρδιά μου σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Λοιπόν, και εμείς να επιστρέψουμε εδώ πέρα τώρα με το Σπύρο.